Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή δεν είχαμε καθαρούς επιθετικούς, ότι δεν προσπαθήσαμε να παίξουμε επιθετικά. Η ομάδα προσπάθησε να κάνει τις ευκαιρίες, προσπάθησε να βγει μπροστά, είχε κατοχή της μπάλας. Δεν το είπα για δικαιολογία. Δεν μου αρέσουν άλλωστε εμένα οι δικαιολογίες. Να σας πω μάλλον μια ερώτηση, επειδή έχετε επιτεύξει τον Πάγκο αυτό που Παναθηναϊκού ενώ πριν από περίπου 12 χρόνια και πρόσφατα είχατε δηλώσει ότι ο Παναθηναϊκός θα βρει τον δρόμο του. Να έχετε την καλοσύνη να κάνετε μια επανεκτίμηση, μια εκτίμηση, πώς το βλέπετε τον Παναθηναϊκό συνολικά και σήμερα και γενικότερα. Κοιτάξτε, θα απαντήσω γενικά στο ερώτημά σας. Πιστεύω όμως θα σας καλύψει όλους. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πρωτάθλημα στην Ελλάδα, το οποίο δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Από τότε που έπαιζα ποδόσφαιρο εγώ, από τα 15 μου χρόνια, μέχρι σήμερα για 45 χρόνια περίπου, αυτό το πράγμα συμβαίνει για πρώτη φορά. Και τι εννοώ? Να υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ τώρα και μετά το χάος. Δηλαδή όταν δεν υπάρχει ο Παναθηναϊκός, δεν υπάρχει η ΑΕΚ, δεν υπάρχει ο Άρης, δεν υπάρχουν άλλες ομάδες οι οποίες θα κάνουν το πρωτάθλημά μας καλύτερο. Υπάρχει μόνο, μπορώ να πω, για το πρωτάθλημά μας ένα βάζο και ένα μόνο λουλούδι μέσα, οι δύο. Δεν υπάρχει ανθοδέσμη για εδώ. Και αυτό είναι για μένα ό,τι χειρότερο για το ποδόσφαιρο. Και όχι μόνο για μένα. Δεν είναι θέμα οπαδικό αυτό. Είναι θέμα για αυτούς όλους που ασχολούνται και αγαπάνε το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν είναι σωστό. Δεν είναι καλό. Δεν αντέχεται δηλαδή. Αυτή είναι η απάντηση. Εύχομαι για όλες αυτές τις ομάδες που εγώ πέρασα και πολλά και στον ΠΑΟΚ σαν προπονητής. Είναι πάρα πολύ άσχημο πράγμα. Για όσους είναι μέσα και το αντιμετωπίζουν, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Για τους έξω, πιστεύω ότι είναι κακομοιριά. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι ευχή. Να ευχηθώ στο δυνατόν γίνεται πιο γρήγορα. Αυτές οι μεγάλες ομάδες, αυτή η μεγάλη ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, να μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο της. Αυτή είναι η ευχή μου. Και το λέω μέσα από την καρδιά μου, δεν είναι, δεν κάνουμε εδώ τώρα λογοπαίγνιο. Σας ευχαριστώ. Εκτός αν έχετε άλλη ερώτηση, συγγνώμη. Να είστε καλά.